Μια ξεχωριστή είδηση που έχει να κάνει με την απελευθέρωση μιας αρκούδας που είχε πιαστεί σε μια παράνομη παγίδα. Ένα θέμα το οποίο το είχαμε βγάλει και μέσα από την εκπομπή στην περιοχή στις Πρέσπες. Και να δώσουμε συνέχεια στο θέμα και να πάμε στον κύριο Γιώργο Θεοδωρίδη, τον υπεύθυνο επικοινωνίας περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πάμε να αναφερθούμε σε αυτή την ξεχωριστή είδηση. Από τη μία ξεχωριστή είδηση στο κομμάτι ότι απελευθερώθηκε. Απ' την άλλη όμως πιάστηκε σε μία σειρμάτινη θηλιά. Σωστά. Κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Και για ποιο λόγο είχε τοποθετηθεί σε αυτό το σημείο η σειρμάτινη θηλιά, αυτή η παράνομη παγίδα. Δυστυχώς αυτές οι σειρμάτινες θηλιές είναι κάτι που υπάρχει στην πατρίδα μας και χρησιμοποιείται άλλοτε σαν ένας τρόπος παράνομου κυνηγιού και άλλοτε σαν ένας τρόπος για να εμποδίσει κάποιος ένα άγριο ζώο να κάνει ζημιές στην αγροτική παραγωγή, σε κάποιο κτήμα, σε κάποιο χωράφι. Είναι μια παγίδα όμως που μπορεί να το αφαιρέσει ακόμα και τη ζωή. Δηλαδή να τραυματιστεί θανάσιμα κάποιο ζωάκι. Σίγουρα. Και μπορεί να κινδυνεύσει και κάποιος άνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι και παράνομη. Και γιατί αν θέλει κάποιος να κυνηγήσει, υπάρχουν τρόποι για να σκοτώσει ένα ζώο που επιτρέπεται, μια και έξω και χωρίς να το βασανίζει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν θεωρούμε ότι κάποιος δυστυχώς τοποθέτησε αυτή την παράνομη θηλιά για να εμποδίσει ίσως κάποιο αγριογούρουνο ή κάποια αρκούδα να κάνει ζημιά σε κάποιο χωράφι ή και κάποιο άλλο ζώο και εκεί παγιδεύτηκε ένα μικρό θηλυκό αρκουδάκι ηλικίας περίπου 1,5 έτους και ίσως έμεινε από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι παγιδευμένο εκεί. Ευτυχώς όμως ένας γεωργός ειδοποίησε μια περιβαλλοντική οργάνωση που είναι στην περιοχή των Πρεσπών, την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών. Στη συνέχεια η οργάνωση αυτή ενημέρωσε το Δασαρχείο Φλόρινας και τη Μονάδα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και μαζί με την Καλλιστό και το έργο Life Arc Prom που υλοποιείται στην περιοχή για την προστασία της αρκούδας. Φτιάξαμε γρήγορα μια ομάδα άμεσης επέμβασης, σπεύσαμε στο σημείο την Κυριακή το μεσημέρι, αναισθητοποιήσαμε το ζώο όπως ορίζει το επιστημονικό πρωτόκολλο, έγινε ένας κτηνιατρικός έλεγχος από τον κτηνίατρο τον κύριο Γιώργο Χαστά. Αποδείχθηκε ότι ευτυχώς το αρκουδάκι δεν είχε κάποιο σοβαρό τραύμα και δεν χρειαζόταν περαιτέρω κτηνιατρικής περίθαλψης. Και έτσι απελευθερώθηκε αφού αμέσως αφυπνίστηκε από το υπνοτικό που του είχε δοθεί. Ερώτηση και απορία. Πιθανότατα μαζί με το αρκουδάκι να ήταν ας πούμε και η μαμά του η οποία έφυγε μετά. Μπορεί σε αυτή την ηλικία να ανταπεξέλθει μόνο του ή οπτικά μόνο σε σχέση με τις μεγάλες αρκούδες είναι μικρό το αρκουδάκι. Απορίες από κάποιον που δεν γνωρίζει. Είναι ακριβώς στο χρονικό όριο που σιγά σιγά τα αρκουδάκια τα στέλνουν οι μητέρες τους να ζήσουν μόνα τους. Δηλαδή στις αρχές του καλοκαιριού συνήθως θα περιμένουμε έτσι λίγο πριν συμπληρώσουν τα 2 χρόνια. Έχουν μάθει όλα όσα είναι απαραίτητα για αυτά, πώς θα βρίσκουν την τροφή τους, πώς θα αποφεύγουν κινδύνους, πώς θα φτιάχνουν τη φωλιά τους. Οπότε είναι στο όριο. Οι συνάδελφοί μας από την Καλλιστό και το Life Arc Prom βρήκανε κάποια πατήματα και άλλα ίχνη από αρκούδα στην περιοχή. Είναι πολύ πιθανόν να ήταν κοντά εκεί κάποια θηλυκή αρκούδα, ίσως η μητέρα της μικρής αρκουδίτσας και να την αναζητούσε. Πάντως με αυτόν τον τρόπο το να απελευθερωθεί δηλαδή το αρκουδάκι, αν το αναζητάει η μητέρα του, σίγουρα θα το βρει. Γιατί για τέτοιες περιπτώσεις διανύουν πολύ μεγάλες αποστάσεις. Οπότε εμείς κάναμε αυτό που όριζε το επιστημονικό πρωτόκολλο. Μάλιστα. Είδος υποεξαφάνιση. Όντως, κινδυνεύει με εξαφάνιση αρκούδα στην Ελλάδα. Το τελευταίο καιρό υπάρχει μία μικρή αυξητική τάση και είναι κάτι που μας κάνει πολύ αισιόδοξους, μία αυξητική τάση για τον πληθυσμό. Ωστόσο, είναι ακόμα μέσα στα πλαίσια που ορίζονται ότι είναι κινδυνεύον το είδος
και γι' αυτό προστατεύεται απόλυτα και από θύρευση και από εχμαλωσία, από οτιδήποτε, και από την ελληνική και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κύριε Θεοδωρίδη, σε ποιες περιοχές συναντάται ο μεγαλύτερος πληθυσμός με το συγκεκριμένο είδος στη χώρα μας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα? Ναι, είναι στη Βόρεια Ελλάδα και είναι κυρίως ο ορεινός όγκος της οροσειράς της Πίνδου. Από τα βόρεια και τα σύνορα με τις άλλες βαλκανικές χώρες, με το νοτιότερο άκρο τη Νίτη. Και υπάρχει βέβαια και ένας μικρότερος πληθυσμός στην οροσειρά της Ροδόπης, που και αυτός συνορεύει πάλι με τον πληθυσμό από Βουλγαρία. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει και ανταλλαγή πληθυσμού, αρκούδες να περνάνε τα σύνορα δηλαδή, αν μπορούν. Ναι. Χρειάζεται προσοχή, δηλαδή, στο κομμάτι του ανθρώπινου παράγοντα, κάποιος ο οποίος έρθει σε επαφή ακόμα και οπτική, και σε ποια απόσταση μπορεί αυτό να αποβεί έτσι επικίνδυνο για τον άνθρωπο? Έχουν επιθετικές τάσεις? Όχι, δεν έχουν κάποια επιθετική τάση. Η αρκούδα βλέπει τον άνθρωπο σαν κίνδυνο. Η αρκούδα που έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι σαν τις αρκούδες που βλέπουμε σε ταινίες, ούτε σαν την αρκούδα, για παράδειγμα, στο Βόρειο Πόλο. Δεν θα δει ποτέ τον άνθρωπο σαν τροφή. Πάντα το βλέπει σαν ένα πιο επικίνδυνο και πιο έξυπνο ζώο από την ίδια και τον αποφεύγει. Ο μόνος λόγος για να κάνει κάποια αμυντική κίνηση είναι αν εμείς πάμε κατά πάνω της, ή αν τρέξουμε, αν φωνάξουμε, αν της πετάξουμε κάποιο αντικείμενο, ή αν θεωρήσει ότι πάμε με απειλητικές διαθέσεις προς τα μικρά της, αν είναι μια θηλυκή που συνοδεύει μικρά. Αυτό που συνίσταται είναι αν βρούμε μια αρκούδα ξαφνικά στον δρόμο μας, να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας όσο μπορούμε, να κάνουμε πίσω βήματα, να της δώσουμε χώρο να φύγει, να συνεχίσει την πορεία της. Μάλιστα. Αυτή είναι η σύσταση για όλα τα άγρια ζώα στην Ελλάδα. Αυτό που συνηθίζω να λέω... Αν κάποιος παραγωγός, είτε μελισσοκόμος, είτε αγρότης, είτε κτηνοτρόφος, φοβάται μην κάνει κάποια αρκούδα ή κάποιο άλλο άγριο ζώο κάποια ζημιά στην παραγωγή του, αυτό που συνίσταται είναι ηλεκτροφόρος περίφραξη. Είναι μια περίφραξη η οποία δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο, ούτε για τα οικόσιτα ή κατοικίδια ζώα, ούτε ακόμα και για τα άγρια ζώα. Αυτό που κάνει είναι ότι προκαλεί ένα μικρό ηλεκτροσοκ στην αρκούδα ή στο λύκο, με αποτέλεσμα να την τρομάξει πάρα πολύ και να μάθει να μην πλησιάζει ξανά τα μελίσσια, τα αμπέλια. Ακριβώς, το ένστικτο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, την καλησπέρα μας από Κρήτη.